αφορά τη σύγχρονη ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα και ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε την υποφάση Ελλάς. Καταρχάς να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι η αγροτική και η κτηνοτροφική παραγωγή μπορούν να αποτελέσουν πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αρκεί να εξυγχρονιστούμε και να βελτιώσουμε τα προβλήματά μας. Προβλήματα ανταγωνιστικότητας, προβλήματα που αφορούν διάφορα θέματα που έχει η ελληνική αγροτική παραγωγή, όπως είναι ο μικρός κλήρος, η έλλειψη διαπραγματευτικής ικανότητας, το πολύ ψηλό κόστος παραγωγής, όλα αυτά. Άρα λοιπόν με μια μορφή εξυγχρονισμού, με σύγχρονες δομές, μπορούμε να πάμε ένα βήμα πιο πέρα και να δημιουργήσουμε κερδοφόρες δομές και να αυξήσουμε την κερδοφορία του Έλληνα παραγωγού, που αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι μπορούμε να ανακοινήσουμε την αγροτική αλλά και γενικότερα την ελληνική οικονομία. Η σημερινή λοιπόν η μερίδα αφορά ένα παράδειγμα για το πώς γίνεται. Εμείς έχουμε ιδρύσει την ομάδα παραγωγών υποφάσεις Ελλάς, στην οποία σήμερα ανήκουν 95 καλλιεργητές με 1.600 στρέμματα ρώσικων ποικιλιών χωρίς αγκάθια, υποφαούς, σε όλη την Ελλάδα, από την Πελοπόννησο μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα, με εξαιρετικά καλή ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτές οι ποικιλίες μας δίνουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την παγκόσμια παραγωγή, τις οποίες εκμεταλλευόμαστε με μια σύγχρονη δομή, μια δομή που, στην οποία ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Στη δική μας προσπάθεια οι καλλιεργητές παράγουν. Δεν χρειάζεται να σκεφτούν τι θα κάνουν από εκεί και πέρα την παραγωγή τους. Οι επιστήμονες, οι γεωπόνοι υποστηρίζουν την καλλιέργεια με οδηγό καλλιέργειας και με οτιδήποτε χρειάζεται για να γίνει αυτή η καινούργια καλλιέργεια στην Ελλάδα. Και η διαπραγμάτευση, η στρατηγική, η πώληση, όλα τα υπόλοιπα γίνεται από μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι ειδικοί σε αυτό. Αυτή λοιπόν τη δομή θα αναπτύξουμε και θα δούμε πώς αυτή η δομή μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε αγροτικό προϊόν και όχι μόνο στο υποφάες. Ο Έλληνας παραγωγός, και σε αυτό μπορεί να απαντήσει και ο κύριος Σάμπας, είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να στραφεί σε νέες, πιο δυναμικές καλλιέργειες, να δουλέψει δηλαδή στη γη. Βλέπετε ότι είναι έτοιμος ο Έλληνας παραγωγός? Υπάρχει ένα κομμάτι των Ελλήνων παραγωγών που είναι έτοιμο. Υπάρχουν φυσικά και κάποιοι άλλοι οι οποίοι χρειάζεται να κάνουν κάποια βήματα περαιτέρω ώστε να μπορέσουν να ετοιμαστούν σε αυτή τη πιο σύγχρονη δομή. Φυσικά, ένας Έλληνας παραγωγός, ένας αγρότης δεν χρειάζεται να πάει κατευθείαν σε μια τέτοια καλλιέργεια. Μπορεί να πάει κομμάτι-κομμάτι, δηλαδή να συνεχίσει αυτό που του δίνει τη δυνατότητα να ζει, τις ετήσιες καλλιέργειες που είναι και το απαραίτητο εισόδημά του, και να επενδύσει ένα μέρος των χωραφιών του σε κάποιες νέες καλλιέργειες, έτσι ώστε να εξελιχθεί και να φτάσει στα σημεία που θα έχει την υψηλή κερδοφορία που αυτές παρέχουν, ώστε να μπορέσει να τις συμπληρώσει αργότερα. Πιστεύω όμως ότι έχουμε νέους ανθρώπους. Πιστεύω ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πλέον καταρτισμένοι και μπορούν να αντιληφθούν τον νέο τρόπο, τις σύγχρονες δομές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις αγροτικές καλλιέργειες, όπως είναι η ψηφιακή γεωργία, όπως είναι η συλλογικότητα και η συνέργεια, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο στην Ελλάδα. Έχουν γίνει πολλές δοκιμές μέχρι τώρα και αρκετές από αυτές είναι επιτυχημένες. Κύριε Άμπα, και εσείς της ίδιας άποψης? Σαφώς είμαι της ίδιας άποψης. Απλά θεωρώ ότι ούτως ή άλλως στην Δυτική Μακεδονία, όπου έχουμε τα μεγάλα προβλήματα της μεταλιγνητικής εποχής που ζούμε, της μεταλιγνητικής μετάβασης καλύτερα να πω, ότι ουσιαστικά είναι μονόδρομος για μας η πρωτογενής παραγωγή. Η ευθύνη που έχω αναλάβει για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή είναι πολύ σημαντική, γιατί ουσιαστικά ο πυλώνας ο οποίος θα πρέπει να στηριχθούμε είναι η αγροτική παραγωγή. Τέτοιες πρακτικές, όπως είναι το παράδειγμα της καλλιέργειας του υποφάους, είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί μπορούν να αποτελέσουν πραγματικό πυλώνα ανάπτυξης. Αυτή η μορφή καλλιέργειας που στηρίζεται ο παραγωγός από την αρχή μέχρι το τέλος, με αυτά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Και ακόμα και να μην είναι όλοι οι αγρότες μας έτοιμοι, πάντοτε υπάρχουν κάποιοι που είναι προσταρίδες. Πάντοτε κάποιοι πηγαίνουν μπροστά, συνήθως είναι και οι πιο κερδισμένοι, αλλά στη συνέχεια ακολουθούν και άλλοι. Και όσο πιο μαζικά είναι συνήθως τέτοια βήματα, τόσο καλύτερα είναι για το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Η νέα Περιφερειακή Αρχή έχει αυτή τη στιγμή ένα έτοιμο πλάνο, και αν είναι, κατά πόσο είναι άμεσα εφαρμόσιμο? Ήδη ο Περιφερειάρχης έχει αναθέσει αυτό ακριβώς το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το δούμε στο πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ συνηθίζω να λέω πως είμαστε έτοιμοι από χθες, αλλά απλά το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο, το πρώτο ουσιαστικό, γιατί το πρώτο έγινε, θα έχουμε κάποια διαδικαστικά όσον αφορά ορισμούς εκπροσώπων για φορείς που τρέχουν, αλλά αν όχι στο πρώτο, στο δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα δούμε αυτό ακριβώς το πλάνο όσον αφορά την αύξηση του φυτικού κεφαλαίου στην Δυτική Μακεδονία ως ένας πόλος
της ανάπτυξης στη μεταλλιγνητική εποχή. Και ένα σημαντικό σκέλος πάντως είναι και η κερδοφορία. Έτσι, το κέρδος που θα έχουν οι νέοι και μη αγρότες αν στραφούν σε νέες καλλιέργειες. Κατά πόσο μπορεί ένας νέος άνθρωπος που θα ασχοληθεί με τη γη να μπορέσει να επιβιώσει σε πρώτη φάση. Γι' αυτό και ακριβώς αυτό που λέτε είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που προτείνουμε στους υποψηφίους καλλιεργητές μας είναι να βάλουν κάτω όλα τα στοιχεία. Να δουν στην πραγματικότητα πόσο πληρώνουν για την καλλιέργεια που θέλουν να κάνουν ή που κάνουν ήδη. Και τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμά τους, έτσι ώστε να δουν ποια είναι η πραγματική τους κερδοφορία. Γιατί στον αγροτικό τομέα μερικές φορές όλα αυτά στοιχαίονται. Αυτό κάνουμε στην υποφάση Ελλάς. Στην υποφάση Ελλάς ξεκινήσαμε από το τέλος. Πρώτα είδαμε τι θέλουν οι αγορές. Πρώτα είδαμε παγκοσμίως οι αγορές. Μετά είδαμε τι διαφοροποίηση μπορούμε να δώσουμε εμείς σε αυτές τις αγορές, διότι δεν μπορείς να πας να ανταγωνιστείς χώρες οι οποίες έχουν τεράστια παραγωγή και πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής. Όπως είναι η Κίνα. Η Κίνα έχει 20 εκατομμύρια στρέμματα υποφαές και κάνει 100 δισεκατομμύρια τζίρο κάθε χρόνο με εκατοντάδες εργοστάσεις επεξεργασίας. Η Ρωσία επίσης με 3 εκατομμύρια στρέμματα. Η Γερμανία, η Φιλανδία, ο Καναδάς, όλες αυτές οι χώρες. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και τι διαφορετικό δίνουμε σε αυτή την αγορά. Από εκεί πέρα, πώς θα μειώσουμε το κόστος παραγωγής ώστε να αυξήσουμε την κερδοφορία μας. Αυτό υπάρχουν τρόποι, όπως είπα πριν, η ψηφιακή γεωργία μας μειώνει αρκετά σε πολλά κομμάτια το κόστος παραγωγής. Οι συνέργειες, η κοινή διαπραγμάτευση, οικονομίες κλίμακος. Άρα λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ξεκινάμε κάτι ή όταν έχουμε κάτι υφιστάμενο να βλέπουμε τι πληρώνουμε και πόσο παράγουμε. Στη δική μας την περίπτωση, το υποφάες, λόγω των διαφοροποιήσεων που έχουμε στην παγκόσμια αγορά, μας δίνει μια εξαιρετική κερδοφορία. Μπορούμε να παράγουμε με πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής και να έχουμε εξαιρετικά διαφορετικές και πολύ καλές τιμές λόγω του χαρακτηριστικών των προϊόντων που έχουμε. Ξέρετε, στην Ελλάδα παράγουμε πολύ ποιοτικά προϊόντα. Αλλά δεν έχουμε δουλέψει πάρα πολύ τη φήμη τους στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι αν στοχεύσουμε στα ποιοτικά προϊόντα και οι κρατικοί φορείς βοηθήσουν στην ανάπτυξη της φήμης αυτών των προϊόντων στο εξωτερικό και τα υποστηρίξουμε με αξιόπιστες και επαγγελματικές δομές, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Πρόκειται για μια εξαιρετική σημασία σε εκδήλωση, για την οποία και φρόντισα να παρευρίσκομαι. Έγινε και σε συμφωνία με τον κύριο Δούκα για να βρίσκομαι και εγώ εδώ. Μια εκδήλωση η οποία φέρνει πλούτο και προστιθέμενη αξία στον νομό. Είναι γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση, οι ανοιχτές αγορές, ο ραγδαίος ρυθμός με τον οποίο αλλάζουν όλα, επιβάλλουν νέες προσεγγίσεις και νέες απόψεις και στον πρωτογενή τομέα. Αυτό σημαίνει αναδιαρθρώσεις με νέες δυναμικές καλλιέργειες όπως είναι το υποφαές και βεβαίως αυτό σημαίνει και νέες ιδέες και αντιλήψεις όπως είναι η επιχειρηματικότητα, η καθετοποίηση, η πιστοποίηση, όλα αυτά στον αγροτικό τομέα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχει ενσωματώσει η ομάδα παραγωγών υποφαές Ελλάς. Για μας δεν απομένει τίποτα, το δύσκολο έργο το έχουν κάνει αυτοί. Άρα για μας το μόνο που απομένει είναι να ακολουθήσουμε και να συνεταιριστούμε και να ενσωματωθούμε στην προσπάθεια την οποία κάνουν αυτοί οι συγκεκριμένοι. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον Νίκο τον Δούκα, τους συνεργάτες του, τον Αντιπεριφερειάρχη και όλους εδώ τους τεχνοκράτες οι οποίοι θα είναι σήμερα στο πάνελ και βεβαίως να ευχηθώ καλά αποτελέσματα όχι τόσο στον τομέα της ενημέρωσης μέσα από την εκδήλωση αλλά καλά αποτελέσματα στο ότι οι άνεργοι, οι αγρότες αλλά και άλλα στρώματα, οι υπάλληλοι και όλοι οι άλλοι συνταξιού και όλοι όσοι έχουν χρόνο και τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, γιατί είναι πολύ σημαντική για τον νομό μας.